Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιλογής οικογενειακών γιατρών της προκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση των τοπικών μονάδων υγείας, γνωστές και ως τόμοι. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πρόσληψη των νέων οικογενειακών γιατρών, γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων, το Υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των τόμοι που λειτουργούν, θα ενισχυθεί το ιατρικό δυναμικό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και θα επιταχυνθούν τα βήματα υλοποίησης της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο υπεύθυνος του Κέντρου Αναφοράς Ιωαννίνων, Κώστας Φώτος, αναφερόμενος στην εξέλιξη αυτή, υποστήριξε ότι προγραμματίζεται από το Υπουργείο η πρόσληψη γιατρών ώστε να ανοίξουν άλλες δύο τοπικές μονάδες στους αμπελόκηπους και στα σεισμόπληκτα. Τόνισε ο κ. Φώτος ότι τα όποια οργανωτικά προβλήματα υπήρξαν με την έναρξη της λειτουργίας των νέων μονάδων αντιμετωπίστηκαν πια και τώρα, όπως είπε, υπάρχει εμπειρία για ακόμη καλύτερη λειτουργία των επόμενων δύο μονάδων. Τέλος, υποστήριξε ότι υπάρχει μια ικανοποιητική ροή πολιτών που προσέρχονται στις τόμοι. Όπως γνωρίζετε, στη περιοχή των Ιωαννίνων λειτουργούν ήδη 4 τόμοι, με εμπειρία 7 μηνών οι 2 πρώτες και 3 μηνών οι επόμενες 2. Έχουμε μια πάρα πολύ ικανοποιητική ροή ασθενών και εγγραφή στους οικογενειακούς γιατρούς. Αυτή τη στιγμή προγραμματίζεται από το Υπουργείο η έγκριση των αποτελεσμάτων για καινούργιες προσλήψεις ιατρών οικογενειακών για να ανοίξουν άλλες 2 τόμοι, μία στην περιοχή των αμπελοκήπων και μία στην περιοχή των σεισμοπλήκτων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι κρατικές δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η εμπειρία που είχαμε τους προηγούμενους μήνες είναι ικανοποιητική. Τα προβλήματα, τα λειτουργικά που είχαμε στην αρχή έχουν εξαλειφθεί και έχουμε την εμπειρία των προηγούμενων μηνών. Πιστεύουμε ότι η επόμενη τόμη θα είναι σε καλύτερη λειτουργία από πλευράς οργανωτικών προβλημάτων και η έλευση των ιατρών όπως και των λοιπόν ειδικοτήτων που στελεχών της μονάδας υγείας θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και την παροχή ικανοποιητικότητας η πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους πολίτες. Παράλληλα, περιμένουμε την ενίσχυση από την πολιτεία με γιατρούς ειδικοτήτων για το κέντρο υγείας που είμαστε εμείς, έτσι ώστε οι παραπομπές των γιατρών από τα τόμη, των οικογενειακών γιατρών, για γιατρούς ειδικοτήτων όπως και για τα εργαστήρια, να εξυπηρετούνται άμεσα και να μην υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι πολίτες έχουν ανταποκριθεί θετικά στο εγχείρημα αυτό και πιστεύουμε να συνεχίσει αυτή η διαδικασία για την καλύτερη λειτουργία της υγείας των πολιτών.